Μετά πηγαίναμε στο πατέρι με τα χόρτα και στο πατέρι με τα τριαντάφυλλα και στα άλλα πατέρια με τα γύραντα και τις ήριδες και τις αζαλέες και τις ανεμόνες. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη ερμηνεύει εμφανώς συγκινημένη το ρόλο της στη θεατρική παράσταση «Μόλι σου είναι». Όταν τελείωνε η περίγησή μας, με φιλούσε πρώτα στο δεξί μάγουλο και μετά στο αριστερό. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού το συγκεκριμένο κείμενο το είχε, όπως λέει, προβάρει άπειρες φορές με τη μητέρα της που έχασε το καλοκαίρι. Αυτό το έργο ήταν ένα έργο που είχε μάθει μέχρι και την τελευταία λέξη του, γιατί το διαβάζαμε μαζί από τον Ιούνιο και ήθελα να το κάνω γιατί ήταν ένα δώρο για εκείνη. Έβαλα όλες μου τις δυνάμεις, γιατί είναι πραγματικά αυτό για τη μητέρα μου. Μου έλειψε πολύ σήμερα, μου λείπει πολύ. Της χαρίζω αυτό που έκανα. Και μερικές στιγμές το κεφάλι μου γύρισε. Έξω θα έλεγε, έξω και η αφαιρωματική διαδικασία. Η ηθοποιός δεν έχει κινηθεί ακόμα δικαστικά εναντίον εκείνων που ευθύνονται, όπως υποστηρίζει, για το θάνατο της μητέρας της. Αφήνει την ομική πλευρά του θέματος στους αρμόδιους και αφιερώνει τη βραδιά της πρεμιέρας στην πολύ αγαπημένη μαμά της. Αυτό το έχουν αναλάβει άλλοι. Δεν θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι πολύ δυσάρεστο. Να κρατήσουμε τη σημερινή βραδιά που ήταν αφιερωμένη μόνο σε εκείνη, που μου έδωσε τη δύναμη να... γιατί αισθάνομαι ότι εκείνη μου έδωσε τη δύναμη να ξανασταθώ εκεί πάνω και να παίξω. Πες μου τώρα ακριβώς είμαστε, με ρωτούσε. Είμαστε στον κήπο σου, πανέξυπνο το κοριτσάκι μου, και μου ρίχνε χαδιάρικα μπατζάκια. Στήριγμα της Ευδοκίας σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση της ζωής της είναι ο σύζυγός της, Νικηφόρος Χαραγκιόνης, που βρίσκεται κοντά της σε κάθε της βήμα. Σήμερα ήταν δίπλα σας και ο σύζυγός σας. Ναι. Τι σας είπε, πριν ξεκινήσει η παράσταση, τι σας είπε? Του άρεσε πολύ, με στηρίζει πολύ και νομίζω ότι είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω πια στη ζωή μου. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος γιατρός και τα αγαπημένα μας πρόσωπα μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις πίκρες και τις απώλειες.